Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μαστογεωργίου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν φανταζόμουν πολλά όταν ξεκινούσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο. Δεν γράψαμε τις πρώτες εκπομπές, τέλος Νοεμβρίου. Γράψαμε Οκτώβριο. Οκτώβριο γράψαμε. Και μάλιστα δεν προλάβαμε την εξέλιξη του ChatGPT, η οποία έγινε 30 Νοεμβρίου. Παρουσιάστηκε το ChatGPT. Το γράψαμε, ηχογραφήσαμε τον Οκτώβριο, αλλά η εκπομπή άρχισε να μεταδίδεται το πρώτο Σάββατο του Ιανουαρίου του έτους αυτού. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν προλάβαμε, και επειδή δεν προλάβαμε και την εξέλιξη με το λανσάρισμα του ChatGPT, υποθέτω ότι οι ακροατές σας, κύριε Πορτοσάλτε, είναι κάπως εξοικειωμένοι με τον όρο πλέον ChatGPT και μέσα από τις σαββατιάτικες εκπομπές μας. Επαναλάβαμε κάποιες εκπομπές. Γιατί την ηχογράφησή τους, γιατί έπρεπε να προλάβουμε αυτή την εξέλιξη. Τώρα προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει. Εσείς μου έχετε, στο μεταξύ, κάθε μέρα ο κύριος Μαστογεωργίου με φορτώνει με δεδομένα, τα οποία δεν προλαβαίνω και να τα διαχειριστώ, δεν μπορώ. Το λέω και πώς το λένε και δημοσίως. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα με το κομμάτι που γράφει ο φίλος Γιάννης Σιδέρης. Μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε αυτά. Σωστά το είπε ο Τσίπρας, Βαβυλωνία είναι το βιβλίο του Βυζάντιου, όπου το 1928 στο Ναύπλιο βρέθηκαν Έλληνες από διαφορετικές περιοχές, μιλούσαν τη δική τους διάλεκτο. Ο Βλάχος, ο Αρβανίτης, ο Επτανήσιος, ένας αρχαιολάτης κλπ. Που δεν καταλάβανε ένας τι γίνεται. Ήταν μια βαβέλε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά δεν εννοούσαν αυτό οι φίλοι, αλλά δεν μπορώ να πάω τώρα να το. Το αφήνω, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ την παρατήρησή σου. Λοιπόν, γράφει λοιπόν σήμερα ο Κώστας Γιαννακίδης στα νέα στη στήλη του. Η Apple παρουσίασε το Vision Pro, τον πρώτο υπολογιστή που χρησιμοποιεί εικονική πραγματικότητα. Φορώντας τα ειδικά γυαλικά, ο χρήστης θα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου θα χειρίζεται τις εφαρμογές με τα χέρια και τη φωνή του. Δηλαδή, δεν βλέπεις απλώς μια φωτογραφία ή μια ταινία, αλλά είσαι μέσα σε αυτήν. Το μηχανάκι είναι πανάκριβο, κάνει 3.500 δολάρια. Αλλά λογικά, συνεχίζει ο Γιαννακίδης, μέχρι να φύγει η δεκαετία θα είναι προσιτό σε περισσότερους. Άλλωστε, σύντομα θα υπάρξει απάντηση και από τους κατασκευαστές Android συσκευών. Λογικά, στο μέλλον η συσκευή θα μικρύνει τόσο που δεν θα διαφέρει ως προς το μέγεθος από ένα ζευγάρι κοινά γυαλιά. Και ακόμα πιο μακριά, δεν αποκλείεται όλο το σύστημα να χωράει σε φακούς επαφής και σε ένα μικρόφωνο που θα εμφυτεύεται ως τσιπ κοντά στο στόμα. Γιατί βλέπετε, το πεπρωμένο του είδους μας είναι κάποια στιγμή να ενωθεί με τη μηχανή ή να γίνει το ίδιο μηχανή. Ανυπομονώ, λέει ο Γιαννακίδης, για να προβοκάρει κιόλας. Λοιπόν, την ώρα που διάβαζα εγώ το κείμενο, ο Γιάννης Μαστογεωργίου κουνούσε τον σκελετό που φοράει των γυαλιών. Αυτά θα είναι. Εκεί θα εξελιχθεί. Αλλά θυμάμαι τώρα που λέγαμε πώς θα μπαίνουμε από τη μια πραγματικότητα, την κανονική, την πραγματική πραγματικότητα, μπαίνουμε στη δική μας πραγματικότητα, που θα είναι η εικονική μας πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπατε, κύριε Πορτοσάλτε, στη δική μας πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, με την Apple, η Apple τη Δευτέρα τι έκανε, η Apple τη Δευτέρα. Αυτό θα δικαιώσει την αριστερά, βέβαια, και τον Αλέξη Τσίπρα, που πια η δική του πραγματικότητα δεν θα είναι φαντασιακή. Θα τη βλέπουν και μπροστά στο μηχανάκι. Θα έχουν φτιάξει τη δική του πραγματικότητα και θα ζουν ίσα. Και θα μείνουν εκεί μέσα. Και θα μείνουν εκεί. Και οπότε δεν θα ακούνε αυτά που του λέω εγώ. Κατάλαβε ότι του λέω για τη φαντασιακή πραγματικότητα. Θα έχουμε την εξατομίκευση λοιπόν τη πραγματικότητα. Και τα είχαμε πει αυτά και σε εκπομπέ μα κάποιο Σάββατο, κάποιου μήνε πριν, όταν συζητάγαμε για το Metaverse. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε μέσα από μικρές ψηφιακές μηχανές, όπως είναι τα γυαλιά που αυτή τη στιγμή έχουμε μυωπίας ή πρεσβυωπίας. Στο μέλλον θα εξελιχθούν και θα είναι φορτωμένα με υψηλή τεχνολογία για να μπορούμε να κάνουμε τι, να κάνουμε την εμβύθυση, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε, στην εικονική πραγματικότητα. Η Apple τι έκανε προχθές? Καταρχάς, η Apple μετακίνησε λίγο περισσότερο τα σύνορα της τεχνολογίας. Αυτό είναι αντικειμενικό. Από ό,τι είπε και το άρθρο του κυρίου Γιαννακίδη και ό,τι είπατε και εσείς, κύριε Πορτοσάλτε, εγώ κρατάω κάτι που αφορά την παρουσίαση της Apple προχθές, το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει επαρκώς. Η Apple στα γυαλιά της επαυξημένης πραγματικότητας που παρουσίασε προχθές χρησιμοποίησε 5.000 πατέντες πρωτογενείς. Προσέξτε. Η Apple δηλαδή παρουσίασε ένα τεχνολογικό καλούδι υψηλότατης τεχνολογίας, στο οποίο είχε μέσα του φορτωμένες 5.000 πατέντες. Θέλω να πω ότι αυτού του είδους πλέον η τεχνολογία που παντρεύεται με την επιστήμη, που παντρεύεται με την εξέλιξη του μέλλοντος, δεν είναι μια απλή υπόθεση, ένα gadget. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία πλέον μπαίνει στον πυρήνα της ζωής, της κοινωνίας, της οικονομίας και της παραγωγικότητας. Και τα γυαλιά αυτά
Καλό θα είναι σταδιακά να μην τα δούμε μόνο ως μία διαδικασία, όπως λέει και ο κύριος Γιαννακίδης, του πώς θα μπούμε μέσα στην ταινία της Disney και εμείς ως συμπροταγωνιστές, γιατί θα σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Θα πρέπει να το δούμε ως ένα εφαλτήριο ανάπτυξης παραγωγικότητας και διεύρυνσης των οριζόντων μας, είτε είμαστε επαγγελματίες, είτε είμαστε απλοί χρήστες. Φανταστείτε ότι είστε ένας αρχιτέκτονας, ένας πολιτικός μηχανικός, φοράτε τα γυαλιά, κοιτάτε ένα κτίριο που θέλετε να το φτιάξετε και μέσα από την απλή κίνηση των χεριών σας, χωρίς καν να μιλήσετε, θα αποκτά σάρκα και οστά, σε εισαγωγικά οι λέξεις, έτσι ώστε να δείτε μπροστά το δικό σας δημιούργημα. Φανταστείτε ότι έρχεται και ένας αρχιτέκτονας, φανταστείτε ότι έρχονται και οι υπόλοιποι εργάτες οι οποίοι θα φτιάξουν το οικοδόμημα και με τη χρήση αυτών των γυαλιών, μέσα σε 10 λεπτά θα έχουν αποφασίσει πώς ακριβώς θα είναι. Ναι. Και θα έρθει και ο πελάτης, ο τελικός χρήστης, και θα πει: όπα, εδώ είμαστε, αυτό το θέλω, αυτό δεν το θέλω. Αυτή είναι μια διεύρυνση οριζόντων. Οι νέοι που σπουδάζουν αρχιτεκτονική, οι νέες και οι νέοι, που, όπως και οι προηγούμενες γενιές, που κάθισαν και έφαγαν χρόνο ατελείωτο στο σχέδιο με τα πινέλα τους και με τους μαρκαδόρους. Και μαρκαδόρους. Καλά κάνουν και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Θα συνεχίσουν να το προφανώς κάνουν. Και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Η τεχνολογία. Και με τους γραπητογράφους και με τα αυτά, αυτό θα συνεχιστεί. Ένα λεπτό. Υπήρξε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας επάγγελμα το οποίο δεν χρησιμοποιούσε την τεχνολογία της τότε εποχής? Ναι ή όχι? Ποτέ. Ακόμα και ας πούμε για την τέχνη. Που ήταν η αναγέννηση. Μας αρέσει και στους δύο, μας αρέσει η Ιταλία και η Πορτογαλία, τα έχουμε πει. Λοιπόν, η αναγέννηση. Που εκεί έφτασε στο απόγειο ακόμα και η ικανότητα του πνεύματος και της τέχνης των ανθρώπων. Ας πάρουμε τη ζωγραφική ή τη γλυπτική. Δεν χρησιμοποιούσαν τα αντίστοιχα τεχνολογικά εργαλεία εκείνης εποχής? Ο Νταβίντσι, ο Μιχαηλάγγελος και όλοι εκείνοι. Προφανώς και τα χρησιμοποιούσαν. Απλά αυτή τη στιγμή έχει φύγει τόσο μπροστά η τεχνολογία, που το πινέλο αποκτά την φυσική του υπόσταση, αλλά αποκτά και στο μυαλό μια αίσθηση 3D. Αυτό δεν το είχαν προφανώς οι άνθρωποι και το έχουμε εμείς σήμερα. Σημαίνει ότι δεν θα μάθουμε να τραβάμε γραμμές. Προφανώς και θα συνεχίσουμε. Και για πολλούς λόγους θα συνεχίσουμε. Απλά τώρα ενισχύουμε αυτή τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος με τεχνολογία υψηλής αισθητικής και επίπεδου για να μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα και σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, εποφελία της ανθρωπότητας. Να το πάρω στο ίδιο παράδειγμα. Αυτή η μακέτα που φτιάχνουν για να δείξουν το έργο, για να δείξουν την έμπνευσή τους, τη σύλληψή τους. Για το πώς φαντάζονται την παραγγελία που τους που λαμβάνουν, είτε είναι ένα δημόσιο έργο είτε ένα ιδιωτικό έργο, αυτό θα έχουν τη δυνατότητα με αυτή την τεχνολογία να παραχθεί γρηγορότερα. Δηλαδή η φαντασία των ανθρώπων. Θα παντρεύεται η φαντασία των ανθρώπων με την τεχνολογία και θα παράγεται το προϊόν τους γρηγορότερα. Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, με μεγαλύτερες ενδεχομένως προεκτάσεις και της φαντασίας που είπατε, γιατί η τεχνολογία σε αυτό το επίπεδο έρχεται ως ενισχυτική της φαντασίας. Δεν έρχεται ως υποκατάστατο. Έχουμε πει και άλλες φορές σε εκπομπές του Σαββατού. Η αγωνία είναι μήπως χαθεί θέση αρχιτέκτονος. Όχι. Θέση ράφτη, θέση μηχανικού, θέση γιατρού, θέση λογιστή, θέση τι να πω, τσαγκάρι. Θέση βιομηχανικού εργάτη εξειδικευμένου πια με την τεχνολογία. Αν πάρουμε από την πρώτη. Ενός κατασκευαστή που θα έρθει το μηχάνημα να το κατασκευάζει αντί το χέρι το ανθρώπινο. Αυτή είναι η αγωνία. Από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και μετά μέχρι σήμερα, η τεχνολογία ποτέ δεν έχει καταστρέψει την απασχόληση. Έχει αλλάξει επαγγέλματα. Έχει τροποποιήσει επαγγέλματα. Έχει δημιουργήσει επαγγέλματα. Έχει επηρεάσει προφανώς επαγγέλματα. Ποτέ όμως δεν ήρθε η τεχνολογία και είπε: «Οκ, τώρα τελειώνει ο άνθρωπος να δουλεύει. Πάει, κάνοντα όλα». Μήπως τώρα όμως πιέζω, μήπως τώρα όμως είμαστε σε μια εποχή που έρχεται αυτό που λέει ο Γιαννακίδης, δηλαδή η κυριαρχία της μηχανής, όπου ή θα είναι η μηχανή αυτούσια ή ο άνθρωπος που θα γίνει μηχανή στο απότερο μέλλον. Είναι προβοκατόρικη αυτή η κατάληξη. Δεν το λέω για τον κύριο Γιαννακίδη, το λέω ως φράση. Όχι, δεν πειράζει, δεν έχει πρόβλημα. Προφανώς. Αυτό θέλει, γι' αυτό το γράφει, για να προκαλέσει κουβέντα. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι λίγο προβοκατόρικη αυτή η κουβέντα και αυτή η κατάληξη και του άρθρου. Ο άνθρωπος δεν θα υποκατασταθεί ποτέ από τις μηχανές. Υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να υποκατασταθεί, θα το πω και εγώ λοιπόν προβοκατόρικα τώρα, να υποκατασταθεί από τις μηχανές, αν προσπαθήσει να μιμηθεί τις μηχανές. Εάν ο άνθρωπος προσπαθήσει να μιμηθεί και να κάνει αυτό που κάνει η μηχανή καλά, προφανώς και η μηχανή, επειδή το κάνει καλύτερα, θα τον υποκαταστήσει. Επί παραδείγματι. Ποτέ ο άνθρωπος δεν πρόκειται να κάνει πιο γρήγορο, πιο ταχύ και πιο ακριβή υπολογισμό από ότι μια μηχανή. Ναι ή όχι? Ναι.
Από την άλλη όμως, αν ο άνθρωπος προσπαθήσει να ενισχύσει αυτά που τον διαφοροποιούν από τη μηχανή, και αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε πλέον και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παγκοσμίως, τότε δεν έχει απολύτως τίποτα να φοβηθεί. Γιατί η μηχανή ποτέ δεν θα έχει φαντασία, η μηχανή ποτέ δεν θα έχει ενσυναίσθηση, η μηχανή ποτέ δεν θα μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ομαδικό πλαίσιο κτλ. Κτλ. Εάν ο άνθρωπος προσπαθήσει να μιμηθεί από τη μηχανή, θα χάσει κατά κράτος. Εάν ο άνθρωπος ενισχύσει αυτά που τον διαφοροποιούν ως άνθρωπο από τη μηχανή, δεν έχει απολύτως τίποτα να φοβάται. Λοιπόν, κύριε Μαστογεωργίου, δώστε μας παρακαλώ την πληροφορία. Αυτό θα το κάνουμε μετά. Θα ξεκινήσουμε μετά, στο δεύτερο μέρος, με μια περιγραφή μιας φωτογραφίας. Όμως θέλω να μας πείτε πόσο τοις εκατό αύξησε την παραγωγικότητα ο ηλεκτρισμός. Παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες μια έρευνα της Nvidia, η οποία είναι η εταιρεία η οποία φτιάχνει μικροτσίπς. Μικροτσίπς για τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα η αξία της ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο για λίγο την προηγούμενη εβδομάδα. 1-3. Μάλιστα. Και το MIT. Μελέτη του 2023. Η μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και η προσφορά στην παραγωγικότητα της ανθρωπότητας μέσα από τις 4 μεγάλες επαναστάσεις του ηλεκτρισμού, του ατμού, του ίντερνετ και της τεχνητής νοημοσύνης έχει ως εξής. Το ίντερνετ, χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε πάνω από περισσότερες από 2 ώρες, δηλαδή μετά τρελαινόμαστε. Δεν αντέχουμε ούτε καν και στον χρόνο μιας πτήσης. Δηλαδή, να μου πεις, υπάρχουν και πολύ ωραίες πτήσεις. Είναι γεγονός και μπορείς να πάρεις και εταιρείες πια μας το προσφέρουν και εκείνες και καλά κάνουν. Ναι. Προσέφερε ως αύξηση στην παραγωγικότητα της ανθρωπότητας 10%. Το 10% το ίντερνετ. Μάλιστα. Πάμε ηλεκτρισμός. Τεράστια αλλαγή. Δεν τα πούμε, τα έχουμε πει. Λοιπόν, 35%. Σε εκείνους αιώνες, δηλαδή συνολικά, στον πιο περασμένο αιώνα, μάλιστα, ο ηλεκτρισμός έδωσε 35% πλάς παραγωγικότητα. 35%. Ναι. Έρχεται λοιπόν η μελέτη της Nvidia και το MIT και λέει, κύριοι, potential, δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Όσα χρόνια υπάρχει και όσα χρόνια θεωρούμε ότι από εδώ και πέρα θα έχει. 50%. Όσο μαζί το ίντερνετ, ο ηλεκτρισμός και περισσεύει και λίγο. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αφήσουμε από τα χέρια μας να μας φύγει αυτό το εργαλείο. Πρέπει να το τιθασεύσουμε με ή χωρίς εισαγωγικά. Τη δέχομαι αυτή την κουβέντα να την κάνουμε και πρέπει να την κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη συζήτηση να φύγει, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία προφανώς τα επόμενα 3-4 χρόνια θα έχει πολύ καλύτερους μέσους όρους αύξησης παραγωγικότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλεται σε όσα γίνανε και τα προηγούμενα 4 χρόνια. Μεταρρυθμίσεις, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, τα έχει πει και ο Πρωθυπουργός αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει λοιπόν πολύ καλύτερο απόθεμα. Χρειάζεται όμως τώρα πολύ περισσότερο και την αύξηση παραγωγικότητας. Υπάρχει κάτι στο μεγάλο Μαξίμου περί της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Μαστογεωργίου, που για κυρίες και κυρίους που ενδεχομένως δεν ακούν τις σαββατιατικές εκπομπές. Υπάρχει η δικιά μας η δομή, η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, που υπάγεται στον Πρωθυπουργό, και μέσα από εκεί προσπαθούμε να εκπονήσουμε και να βοηθήσουμε στην διαδικασία ανίχνευσης και εμείς των δυνατοτήτων, των προεκτάσεων και όλων των εξελίξεων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο. Το περιοδικό της Βουλής ζήτησε από τους πολιτικούς αρχηγούς να περιγράψουν πώς βλέπουν την Ελλάδα του 2040. Ναι. Ποιος απάντησε εντός θέματος και πώς ή εκτός. Κοιτάξτε, εδώ τώρα είμαι προκατηλημένος, αλλά νομίζω με την αντικειμενικότητα που μπορούμε να έχουμε, τουλάχιστον όταν μιλάμε σε δημόσιο λόγο και απευθυνόμαστε σε κόσμο που μας ακούει, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί ήταν ο μόνος ο οποίος μέσα από το άρθρο του, και έχω διαβάσει και τα άρθρα και των υπολείπων αρχηγών, λόγω της φύσεως της δουλειάς μου, πρέπει να το κάνω, ήταν ο μόνος ο οποίος ασχολήθηκε πραγματικά με την Ελλάδα του 2040 και πώς ο ίδιος οραματίζεται και σκοπεύει με συγκεκριμένα μέτρα να φτάσει τη χώρα εκεί που ο ίδιος οραματίζεται. 2040. Μπορούν να τα αναζητήσουν οι ακροατές μας τα άρθρα όλων των πολιτικών αρχηγών. Θεωρώ ότι είναι βαθιά εκπαιδευτική πολιτική διαδικασία εν ώψη και της κάλπης της 25ης Ιουνίου, για να δούμε πραγματικά ποιος αρχηγός βάζει μπροστά το άλογο από το κάρο και ποιος αρχηγός μπορεί να πει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της χώρας σήμερα και πώς το μέλλον δεν πρέπει να μας τρομάζει, αλλά πρέπει να μας οθεί στο να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Κύριε Πρωτοσάλτε, φτάνουν στα αυτιά μου πολλές φορές απόψεις από πολιτικά στελέχη, ναι, που λένε αυτά που λέει και ο Πρωτοσάλτε και ο Μαστρογείο τρομάζουν. Είναι αλήθεια να τρομάζει η προετοιμασία του μέλλοντος? Στο θάλαμο μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου για την τεχνητή νοημοσύνη συζήτηση. Ο κύριος Μαστρογεωργίου θα είναι συχνά προσκεκλημένος, όχι μόνο τα Σάββατα. Το Σάββατο, ξέρετε, έχουμε ανανεώσει το θέμα μας. Είμαστε στην περιοχή εκείνη όπου θα παρουσιάσουμε την ενότητα, πάντα μέσα στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής, την ενότητα ψευδής και παραποιημένες ειδήσεις. Και αρχίζουμε από την αρχαιότητα. Ήδη ακούσατε την πρώτη εκπομπή το περασμένο Σάββατο, θα συνεχίσουμε, γιατί μια ορισμένη ομάδα φιλολόγων, φιλοσόφων και βυζαντινολόγων
αλλά πάνω στη φιλολογία καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν μελετήσει τα ψέματα από την αρχαιότητα έως και τον μεσαίωνα, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν λέμε μόνο ψέματα τώρα, αλλά τα ψέματα ελέγονται από τότε που ο άνθρωπος ανακάλυψε τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση. Αλλά αυτά τα αφήνω για το Σάββατο. Και γιατί σε μεγάλο βαθμό έχει λειτουργεί και το μυαλό, το ανθρώπινο μυαλό, με ένα τέτοιο τρόπο που να μπορεί περισσότερο η έφεσή του και η ροπή του να είναι προς αυτό το οποίο διαχέεται εύκολα. Και αυτό που διαχέεται εύκολα είναι το fake, είναι το ψεύτικο, όλα τα άλλα χρειάζονται περισσότερο σκέψη. Στον πολύ λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Μαστογεωργίου, θέλω να ξεκινήσω με την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική αλλαγή. Και μετά θα πούμε και το παράδειγμα με τη φωτογραφία. Δύο θέματα έχω με την κλιματική αλλαγή με τα οποία θα ήθελα να τα προβάλλω. Ένα θέμα είναι αυτή η μεγάλη οικολογική καταστροφή που έγινε στη Χερσόνα με την ανατίναξη του φράγματος εκεί στην Ουκρανία, όπου πλημμύρισε μια τεράστια περιοχή και ξοδεύτηκε νερό, αλλά θα μιλήσω γι' αυτό στη συνέχεια. Αρχίζω όμως με την κλιματική αλλαγή που επηρεάζει τις ακτές της Νορμανδίας, διότι χθες, κυρίες και κύριοι, ήταν η ημέρα D-Day. Ήταν η 6η Ιουνίου, όταν το 1944 150.000 Αμερικανοί κατατρομή του Αμερικανικού πεζικού, άνδρες αποβιβάστηκαν στις ακτές της Νορμανδίας, όπου είχαν κτίσει οχυρωματικά εκεί στην Αμμουδιά οι Γερμανοί, και θέριζαν τους άντρες που αποβιβάζονταν από τα αποβατικά σκάφη. Η φρίκη του πολέμου, ένα. Αυτήν την περιοχή όμως, κυρίες και κύριοι, την επισκέπτονται 5 εκατομμύρια πολίτες, γιατί υπάρχουν 44 μουσεία. Κάθε χρόνο, ειδικότερα στο στρατιωτικό μνημείο της Point d'Oak, πηγαίνουν 900.000 επισκέπτες. Εκεί λοιπόν τώρα, όπως εξηγεί ο Σκοτ Ντεζαρντέν, διευθυντής του Αμερικανικού Στρατιωτικού Μνημείου, σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε όλες τις ακτές της Νορμανδίας υπάρχουν 44 μουσεία, όπως σας είπα, κυρίες και κύριοι, και Γιάννη Μαστογεωργίου, όπως χάνεται το έδαφος, καταστρέφονται και τα οχυρωματικά έργα που είχαν κτίσει οι Γερμανοί για να αποκρούσουν την επίθεση. Άρα η κλιματική αλλαγή απειλεί την ιστορία, την ιστορική μνήμη. Η τεχνητή νοημοσύνη σε τι συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, και να πάω και στο δεύτερο παράδειγμα. Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι το οποίο, επειδή είναι η δουλειά μας στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, ασχολούμαστε. Τι αντιμετωπίζει. Ναι, κατανοητό. Εμείς στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού προσπαθούμε να κάνουμε εναλλακτικά what if σενάρια, όπως τα λέμε, δηλαδή σενάρια τα οποία είναι και αν γίνει αυτό, τότε τι θα πρέπει να κάνουμε. Και τα κάνουμε αυτά διαρκώς στη δικιά μας τη δουλειά για να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι απέναντι σε αυτούς που λέμε στην δικιά μας την γλώσσα η μαύρη κύκνη, δηλαδή αυτό το οποίο έρχεται αναπάντεχα και δεν ξέρεις αν θα σου σκάσει, τι θα πρέπει να κάνεις. Ένα από αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Θα μου επιτρέψει εδώ μια παρένθεση. Χρησιμοποιούμε κυρίως τον όρο κλιματική κρίση και όχι κλιματική αλλαγή. Για ποιο λόγο? Κλιματική κρίση είναι αυτό το οποίο υφίσταται το περιβάλλον ως προέκταση της επέμβασης του ανθρώπου. Κλιματική αλλαγή είναι αυτό που κάνει από μόνο του το κλίμα, όταν προσαρμόζεται από μόνο του ως ένα φυσικό αντιβιωτικό σε εξελίξεις του περιβάλλοντος. Εμείς είμαστε στην κλιματική κρίση λοιπόν. Εμείς λοιπόν μέσα στην κλιματική κρίση προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και την υψηλή τεχνολογία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για να κάνουμε τι? Να μπορούμε να προβλέψουμε καιρικά φαινόμενα και φυσικά φαινόμενα τα οποία δεν έχουν μεγάλο βαθμό προβλεψιμότητας μέσα από διαρκή εναλλαγή και εκμάθηση των patterns, δηλαδή των μοτίβων. Προσπαθούμε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη να βρούμε μοτίβα, να χρησιμοποιήσουμε μοτίβα που έχουν επαναληφθεί στο παρελθόν, έτσι ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για κάτι το οποίο θα προκύψει, είτε αυτό αφορά το καιρικό φαινόμενο, είτε αφορά το λιώσιμο των πάγων. Γιατί το φαινόμενο το οποίο τώρα εσύ μας διάβασες και έχει να κάνει με την Νορμανδία, είναι ακριβώς ένα φαινόμενο προέκτασης της κλιματικής κρίσης και της επέμβασης του ανθρώπου. Έχουμε προφανώς ένα λιώσιμο των πάγων και έχουμε υπολογίσει μάλιστα ότι εάν προχωρήσουμε σε ένα λιώσιμο των πάγων, δυστυχώς μόνο στη Γροιλανδία, η Γροιλανδία είναι μια τεράστια περιοχή, είναι σχεδόν όσο είναι η Ευρώπη και δεν το έχουμε συλλάβει σε έκταση, εάν μόνο ένα 20% του permafrost, του μόνιμου πάγου δηλαδή που έχει η Γροιλανδία λιώσει, τότε η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει αρκετά
Αρκετά εκατοστά. Ναι. Άμεσα επηρεάζει τον. Εγώ μένω στην ελλαδική επικράτεια. Άμεσα επηρεάζει τα νησιά και τις παρακτικές περιοχές. Άμεσα επηρεάζει τον τουρισμό. Άμεσα επηρεάζει λοιπόν τη βαριά μας βιομηχανία. Άμεσα επηρεάζει τον πολιτισμό. Άμεσα θα επηρεάσει τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίοι οι άνθρωποι προφανώς δεν θα μπορούν να ζουν σε μέρη τα οποία πλημμυρίζουν και θα πρέπει να βρουν διέξοδο κάπου αλλού. Αυτά τα σενάρια πρέπει όμως να τα κάνουμε. Άμεσα επηρεάζει, φαντάζομαι, και επενδύσεις που ξεκινούν να γίνουν τώρα. Καταλαβαίνω ποια υπονοείς, ναι. Και νομίζω και υποθέτω ότι επειδή οι άνθρωποι είναι σοβαροί επιχειρηματίες και ξέρουν και που βάζουν τα λεφτά τους, θα έχουν κάνει αυτού του είδους τα what if σενάρια, τα οποία πρέπει να γίνονται. Και να σας πω και κάτι, επηρεάζουν άμεσα και τον τρόπο με τον οποίο και εμείς ως Ελλάδα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που είναι η ταυτότητά μας. Εάν η στάθμη δηλαδή της θάλασσας αυτή τη στιγμή ανέβει 20 εκατοστά, μιλάμε για μια άλλη χώρα. Ναι. Το Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο έχετε κάνει αυτό, στο πλαίσιο του Μεγάρου Μαξίμου, υπάρχει λοιπόν αυτό το όργανο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Ακούει. Οι εκθέσεις σας λαμβάνονται υπόψη. Βεβαίως. Εμείς έχουμε δώσει στον Πρωθυπουργό αρκετές εκθέσεις, οι οποίες, και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν κλείσουμε για το διάλειμμα στις 9 η ώρα, εμείς δεν τρομάζουμε τον κόσμο. Αυτό για να υπάρχει ως παρεξήγηση. Εμείς προετοιμάζουμε και προετοιμαζόμαστε. Ναι. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι τρομάζουμε τον κόσμο για ένα μέλλον το οποίο, ναι, είναι αβέβαιο. Okay. Ναι, είναι πολυπαραγωγικό. Okay. Ναι, είναι ασαφές προφανώς. Αλλά έχουμε πλέον τα εργαλεία να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να έρθει. Πώς λοιπόν μπορείς να τρομάζεις όταν θα γυρίσεις να πεις στο παιδί σου: κοίταξε να δεις, εσύ σήμερα σπουδάζεις αυτό. Εγώ όμως ξέρω, και να καθίσουμε να συζητήσουμε, ότι τα skills και τα προσόντα του μέλλοντος που θα χρειαστείς θα πρέπει να είναι και κάποια παραπάνω από αυτό το οποίο εσύ τώρα σπουδάζεις, ό,τι και αν είναι. Ξέρω πολύ καλά ότι θα πρέπει να ενισχύσεις το οπλοστάσιο σου και τη φαρέτρα των προσόντων σου, εσύ που σήμερα πας Δευτέρα Λυκείου, και με κάτι παραπάνω. Αυτό είναι φόβος ή προετοιμασία? Προετοιμασία προφανώς. Για λογικά σκεπτόμενους. Και ως ανάγκη. Πολίτες και συμπατριώτες. Και ως ανάγκη φυσικά. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα οικολογικής τεράστιας, ανθρωπιστικής καταστροφής, είναι και ανθρωπιστική και οικολογική μαζί, είναι η ανατίναξη αυτού του φράγματος, του υδροηλεκτρικού φράγματος της Νόβα Καχόφσκα. Καχόφκα. Με συγχωρείτε, Καχόφκα. Στον ποταμό Δνίπερο, σε περιοχή ελεγχόμενη από τη Ρωσία, ζώνη της Χερσόνας. Τώρα, αλληλοκατηγορούνται. Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της κατηγορούν ως υπεύθυνη τη Ρωσία. Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία. Η Κίτη Ξενάκη, διαβάζοντας τον διεθνή τύπο σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, μεταφέρει τα εξής. Όπως όλα τα εγκλήματα, βέβαια, το μείζον ερώτημα είναι ποιος ωφελείται. Και όπως σημειώνουν στους Financial Times ο Μπεν Χολ, το Κίεβο δεν είχε τίποτα να κερδίσει από μια καταστροφική πλημμύρα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Έπειτα από εβδομάδες ουκρανικών επιθέσεων με ντρόουν σε ρωσικά εδάφη και διασυνοριακών επιδρομών, σχολίασε ο Χολ, είναι σειρά της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει τον εχθρό της, δεδομένου ότι ετοιμάζεται η ουκρανική αντεπίθεση και λέγεται, ερμηνεύεται, ότι με αυτήν την πλημμύρα θα κληθούν τα ουκρανικά στρατεύματα, τα οποία ήταν εκεί κοντά στη Χερσόνα, για να αντεπιτεθούν και να ανακαταλάβουν τα ουκρανικά εδάφη από το ρωσικό στρατό. Τώρα θα υποχρεωθούν να μεταφερθούν αλλού. Το σταματώ εδώ γιατί δεν έχω παραπάνω δεδομένα και πληροφορίες. Αλλά είναι δύο πολύ κεντρικά θέματα της χθεσινής μας ημέρας. Το ένα έχει με την κλιματική κρίση που είπατε, και το άλλο έχει να κάνει και με, όπως είπατε, με τη χρήση drones και την χρήση πλέον της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο. Μάλιστα. Τη χρήση δηλαδή της θανάσιμης, κατά τη γνώμη μου, εδώ πρέπει, χρειάζεται τεράστια προσοχή και ένα διεθνές σύστημα αποφυγής χρήσης τεχνητής νοημοσύνης με drones κυρίως σε διαδικασίες πολεμικές. Εδώ υπάρχει, το έχουμε συζητήσει πολύ και θα το συζητήσουμε και περαιτέρω στις σαββατιάτικες εκπομπές. Πρέπει να φτιαχτεί ένα πλαίσιο ηθικής σε ό,τι αφορά, και εδώ η συζήτηση συνεχίζεται. Δεν το ακόμη. Σωστό. Η συζήτηση πρέπει να φτιαχτεί ένα πλαίσιο ηθικής. Ναι. Αναφέρατε το drones και αναφέραμε και την χρήση του στην πολεμική. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε ένα ιδιαίτερο περιστατικό το οποίο συνέβη στις ΗΠΑ. Το ανακοίνωσε μάλιστα ο επικεφαλής, προσέξτε, της τεχνητής νοημοσύνης της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το έχουμε, για παράδειγμα, εμείς εδώ στην Ελλάδα, ως ρόλο. Ανακοίνωσε λοιπόν ο κύριος αυτός το εξής. Ένα περιστατικό που συνέβη. Έδωσαν σε τεχνητή νοημοσύνη, σε αλγόριθμο δηλαδή, ο οποίος είχε την δυνατότητα να παράγει το έργο που του έχει δώσει ο άνθρωπος, και κάθε φορά που το πετυχαίνει να κερδίζει πόντους. Ξέρετε, έτσι λειτουργούν πολλές φορές αυτά τα μηχανήματα. Λοιπόν, του έδωσαν την εντολή να καταρρύπτει εχθρικά αεροσκάφη όταν τα αναγνωρίζει. Το έκανε. Μετά του δίνουν μια άλλη εντολή. Να το κάνει
και να μην παραβλέπει τις εντολές του χειριστή του. Εδώ άρχισαν τα προβλήματα. Γιατί ο αλγόριθμος λέει ότι ναι, εμένα μου έχεις πει ότι πρέπει να το κάνω, άρα γιατί έρχεται και μου βάζεις εμπόδια. Όχι, λέει, δεν θα το κάνεις. Πάει λοιπόν να καταρρύψει ένα εχθρικό αεροσκάφος και του λέει ο χειριστής, όχι. Τρελαίνεται λίγο το μηχάνημα και λέει: μα μου έχεις πει ότι πρέπει να κερδίσω πόντους. Όχι, δεν θα το κάνεις. Μία, δύο, τρεις. Μετά το μηχάνημα αρχίζει και καταλαβαίνει ότι χάνει. Οπότε τι γίνεται. Του δίνουν μια τρίτη εντολή. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα σκοτώσεις το χειριστή σου. Και τι κάνει το μηχάνημα. Δεν σκοτώνει το χειριστή, γιατί έχει πάρει αυτή την εντολή. Σκοτώνει όμως και καταρρύπτει τον πύργο ελέγχου μέσα στον οποίο είναι ο χειριστής. Αυτά σε εικονική πραγματικότητα δεν είναι πραγματικότητα αυτό που λέμε, είναι όμως ένα παράδειγμα. Και το έκανε η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ για να αρχίσει και η ίδια να βάζει τα όρια, να που είναι το ηθικό πλαίσιο, να που είναι το δεοντολογικό πλαίσιο χρήσης, απέναντι σε αυτή την εξαιρετική τεχνολογία, η οποία κάποια στιγμή χρειάζεται το χαλινάρι. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει. Ναι. Λοιπόν, ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή μας, διάβασα ένα κείμενο του Κώστα Γιαννακίδη από τη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα, ότι δηλαδή η εταιρεία Apple παρουσίασε το Vision Pro, τον πρώτο υπολογιστή που χρησιμοποιεί εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή είναι συνδυασμός, φοράς τα γελιά εικονικής πραγματικότητας, ναι, και λειτουργείς μέσω ενός υπολογιστή. Η Apple τον ονόμασε, ναι, χωρικό υπολογιστή, γιατί πλέον αποκτά αίσθηση του χώρου. Βάζεις χέρι μέσα στην οθόνη, δηλαδή μέσω των. Δεν βάζεις χέρι μέσα στην οθόνη. Τα γυαλιά σου δίνουν δυνατότητα να έρχονται όλες οι οθόνες που θες μπροστά στα μάτια σου. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή ξεκινήσαμε με αυτό, ένας φίλος που δεν θέλει να αναφέρω το όνομά του μου λέει: σχεδιάζω εφαρμογές. Από χθες με όλους τους συνεργάτες που μίλησα, 9 με μένα. Όλοι σκοπεύουμε να αγοράσουμε το Vision Pro ανεξαρτήτως κόστους. Κοιτάξτε, η Apple, γιατί τώρα μπαίνουμε και σε θέματα που έχουν να κάνουν εταιρικά. Η Apple είναι παρακαλώ η εταιρεία... να μην αναφερθεί το όνομά μου, εντάξει, το σέβομαι. Λοιπόν, η Apple είναι η εταιρεία η οποία απλά δεν παρουσιάζει προϊόντα. Εγώ δεν θέλω να κάνω το marketing της Apple, αλλά μιλάω ως άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται προϊόντα τεχνολογίας. Είναι μια εταιρεία η οποία αυτό το οποίο λανσάρει ως προϊόν θέλει να το κάνει μόδα. Έτσι έγινε με το iPod, θυμίζω, έτσι έγινε με το iPhone. Θυμάστε τι συζητάγαμε όταν πρώτο εμφανίστηκε το iPhone. Λέγαμε, αυτή η συσκευή δεν θα περπατήσει πολύ, μωρέ, γιατί δεν μπορεί να στείλει μαζικά SMS. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο οι χρήστες παγκοσμίως που διαθέτουν iPhone. Η Apple κάνει τέτοιου είδους ενέργειες οι οποίες περισσότερο λειτουργούν προωθητικά και δημιουργούν ένα trend και μία μόδα. Αυτή τη στιγμή τα γυαλιά αυτά. Στους φορητούς υπολογιστές. Προφανώς. Με τα Mac που έχει κάνει χρόνια πριν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα γυαλιά αυτά είναι δύσκριστα. Είναι μεγάλα και είναι και ακριβά. Σταδιακά η τεχνολογία έτσι εξελίσσεται πάντα, θα γίνουν πιο φτηνά, πιο ευέλικτα, πιο ελαφρά και θα μπορούμε να τα φοράμε όπως φοράμε τώρα. Διάβασα ότι κοστίζει 3.500 δολάρια. Τα γυαλιά αυτά κοστίζουν 3.500 δολάρια. Τα γυαλιά αυτά κοστίζουν 3.500 δολάρια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι μόνο σε ένα ερευνητικό πεδίο που μπορεί να είναι και σε ένα πεδίο εφαρμογής που έχει να κάνει μόνο με υψηλή τεχνολογία και κάποια επαγγέλματα. Σταδιακά όμως αρχίζει να μπαίνει ο κόσμος εκεί. Τώρα, πάμε λίγο στα άλλα θέματα. Θα μπαίνει ο κόσμος εκεί εξατομικευμένα? Ερώτημα. Προφανώς θα μπαίνει εξατομικευμένα. Ποια θα είναι η σχέση του και η αίσθησή του που θα έχει με τον πραγματικό κόσμο, την πραγματική πραγματικότητα που καθ' υπερβολή λέτε και εσείς κύριε Πορτοσάλτε. Ποια θα είναι η βοήθεια που θα μπορεί να δώσει στον άνθρωπο μέσα από δεκάδες επαγγέλματα τα οποία θα αλλάξουν. Ποια θα είναι η αλλαγή που θα κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος στο χόμπι του μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ποιες αλλαγές πρέπει να κάνει τώρα το εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να προσαρμοστεί σε αυτό το πράγμα που είναι πάρα πολύ ραχδαίο από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτά τα όποια σταματήματα. Τα είπε ο Elon Musk και τα λοιπά, μάλλον εμένα δεν με πείθουν δηλαδή ότι... Ο Musk το έκανε γιατί ήθελε και ο ίδιος... Συνέβησαν, δεν λέω δεν συνέβησαν, αλλά δεν με πείθουν ότι μπορούν να σταματήσουν την εξέλιξη. Δεν θα σταματήσουν την εξέλιξη. Θα σας πω και κάτι που σας το έχω στείλει σε μηνύματα, γιατί όπως είπατε σας βομβαρδίζω καθημερινά με τις εξέλιξεις που υπάρχουν. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε μια περιοδία στην Ευρώπη ο Sam Altman. Ο κύριος Sam Altman είναι ο επικεφαλής της εταιρείας OpenAI, η οποία έφτιαξε το ChatGPT. Okay. Πήρε μια χρηματοδότηση 10 δισεκατομμύρια από τη Microsoft και έκανε αυτό το υπέροχο εργαλείο. Γιατί έχει αλλάξει συγκλονιστικά τον τρόπο με τον οποίο εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε, εργαζόμαστε και πορευόμαστε. Και προηγείται της Apple, ας πούμε. Σε ένα τομέα. Σε ένα τομέα. Όλα αυτά, ξέρετε, πλέον δημιουργούν ένα οικοσύστημα που όλα συμπλέκονται μεταξύ τους. Κάποιος έχει το προβάδισμα εδώ, κάποιος θα το πάρει εκεί. Όλα όμως συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση εξέλιξης τεχνολογίας. Που δεν γυρίζει πίσω. Αυτό δεν γυρίζει. Συνδυάστε το αυτό και με τη φωτογραφία που θέλετε να μου δείξετε. Θέλω να σας δείξω μια φωτογραφία για να το πείτε κι εσείς με την περιγραφικότητα. Μήπως εσείς μπορείτε. Παρακαλώ, λοιπόν. Η συζήτησή μας ξεκίνησε σε αυτή την εκπομπή, κύριε Πορτοσάλτε, πριν από μια ώρα και σε όλα τα Σάββατα που έχουμε συζητήσει να είμαστε καλά, κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το βασικό ρήγμα. Κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, θα μας κλέψουν τις δουλειές.
ρηχή συζήτηση, αλλά ουσιαστική. Απλοϊκό το ερώτημα, αλλά πολύ βασικό. Και τώρα, υπάρχει και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η εξής φωτογραφία. Είμαστε σε ένα κτίριο μπροστά, το οποίο έχει την ανακαίνισή του, φτιάχνεται ξανά από την αρχή, δεν γνωρίζουμε. Mm. Και όπως είναι αυτό το πλέγμα μπροστά από τα κτίρια τα οποία ανακαινίζονται, στα οποία πάμε και βάζουμε χρώμα, πάμε και βάζουμε τα πανιά που κατεβάζουμε για να μην φαίνεται το κτίριο. Έχουν μπει λοιπόν οι εργάτες οι ίδιοι, η κατασκευαστική εταιρεία που το φτιάχνει, και γράφει το εξής, όπως γράφουμε όταν ρωτάμε το ChatGPT. Ναι. Γεια σου ChatGPT, τρεις τελίτσες. Αν μπορείς, ολοκλήρωσε αυτό το κτίριο. Τέλειωσε το. Μάλιστα. Και προφανώς δεν μπορεί. Και προφανώς δεν θα το κάνει ποτέ. Και προφανώς δεν είναι αυτή η δουλειά της. Και προφανώς δεν θα χαθούν οι εργάτες ως απασχόληση. Να έρθει ρομπότ και να κάνει τη δουλειά του εργάτη. Και πάλι. Στην ανακατασκευή του κτιρίου. Απαντώ. Όταν τρακάρουμε το αυτοκίνητό μας, πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας για να το φτιάξει ο φαναρτζής πίσω στο εργοστάσιο από το οποίο το παρήγαμε, το πήραμε, το παραλάβαμε και παρήχθη, που χρησιμοποιεί μόνο ρομποτικούς βραχίονες. Όχι. Πού το πάμε? Στο φαναρτζή της γειτονιάς. Το πήγαμε και το έφτιαξε ρομπότ? Όχι. Άνθρωπος θα το φτιάξει. Γιατί θα το φτιάξει άνθρωπος? Γιατί ο άνθρωπος θα δει με ικανότητες διαφορετικές, γιατί αυτό το διαφοροποιούν και τον κάνουν άνθρωπο, ότι έχει πάρει και λίγο χρώμα ο προφυλακτήρας, ότι έχει ραγίσει και λίγο το φως. Ναι, αλλά δεν αποκλείει όμως κανείς το ότι να έρθει ένα εξελιγμένο μηχάνημα που να πιάσει αυτές τις λειτουργίες του ανθρώπου. Θα έρθει το μηχάνημα, αλλά θα υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι και επιτηρητής. Και αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει ακόμα και σε μεγάλες αποθήκες της Amazon, για παράδειγμα, η οποία έχει χιλιάδες πακέτα που διακινεί σε όλο τον κόσμο. Έχεις ρομποτάκια τα οποία μεταφέρουν τα πακέτα μέσα στους χώρους αυτούς. Έχεις όμως και ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν την τελική κρίση, τη δουλειά. Ποιο πακέτο θα φύγει και πού θα πάει. Λοιπόν, η κυρία Βασιλική Γρηγοροπούλου λέει το εξής, ότι το ChatGPT έχει ακόμη πολλές παρεστήσεις, δεν έχει πηγές, κάνει λάθη, και δεδομένου ότι συμβουλεύεται τον Πρωθυπουργό, γίνεται επικίνδυνη η απόλυτη πεποίθησή σας. Προφανώς και κάνει λάθη. Η πεποίθησή μου είναι ότι αυτά τα εργαλεία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε εποφελία μας. Προφανώς και δεν πρέπει αυτά τα εργαλεία να αποτελούν ευαγγέλιο για εμάς. Ούτε υπάρχει περίπτωση αυτά τα εργαλεία να υποκαταστήσουν ποτέ τον άνθρωπο, τη σκέψη και αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε και το οποίο είναι η δικιά μας η απόφαση να κάνουμε. Ναι. Είναι απλά και μόνο εργαλεία βοήθειας. Και βεβαίως το ChatGPT, το ChatGPT που αναφέρεται η ακροάτριά μας, υποθέτω ότι αναφέρεται στην πρώτη του βερσιόν, η οποία τελειώνει το 2021. Υπάρχουν όμως ανανεωμένες βερσιόν, οι οποίες πλέον έχουν πολύ μεγαλύτερο πλούτο γνώσης σε εισαγωγικά μέσα τους. Σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος ήταν, είναι και θα είναι ο τελικός κριτής αυτής της υπόθεσης. Το κριτήριο της κυρίας Γρηγοροπούλου, ένα από τα κριτήριά της, την ώρα που σας ακούει, είναι και ότι άκουσε μια εκπομπή στο γαλλικό ραδιόφωνο, όπου εν πάση περιπτώσει γινόταν μια μικρή διασκεδαστική εκπομπή για το ζήτημα της αντικατάστασης του ανθρώπου από την μηχανή, και ενδεχομένως εκεί να υπήρξε να διατυπώθει κάποιος προβληματισμός. Είχαμε μείνει στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχεις την άποψη, αγαπητέ Γιάννη Βαστογεωργίου, ότι το περιεχόμενο των σπουδών στο Πανεπιστήμιο πρέπει να αντικατασταθεί σε ένα χρόνο ταχύ, διότι θα μας προλάβει να μας σκεπάσει η εξέλιξη? Ναι, έχω την εντύπωση, την αίσθηση και την γνώση, καθώς και την εμπειρία από αυτά τα οποία ήδη συμβαίνουν, ότι πρέπει να ενισχύσουμε πάρα πολύ τα προγράμματα σπουδών, όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να τα ενισχύσουμε και από το Δημοτικό, και πρέπει παράλληλα με την γνώση της πληροφορικής, η οποία είναι μέσα στη ζωή μας εκ των όνων κάνευ, πρέπει να προχωρήσουμε και σε μια εξέλιξη που θα έχει να κάνει με την ενίσχυση των ανθρωπιστικών σπουδών. Γιατί πλέον βρισκόμαστε, κατά την άποψή μου, και το έχουμε συζητήσει αυτό μαζί, στην αφετηρία, την εισαγωγή της πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης. Ναι, και φεύγουμε από την τέταρτη σταδιακά, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται, αλλά μπαίνουμε παράλληλα και με την τέταρτη στην πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Μάλιστα. Τι σημαίνει? Ξαναγυρίζουμε στον άνθρωπο με την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Ναι. Ποιες είναι οι επιδόσεις της Ελλάδος και της Ελληνίδας και του Έλληνα στις προηγούμενες επαναστάσεις? Κοιτάξτε, ιστορικά νομίζω ότι η πρώτη πέρασε και δεν ακούμπησε. Είχαμε τη δεύτερη. Την τρίτη που είχαμε να κάνουμε με η βιομηχανική επανάσταση, έχουμε τον ατμό. Έχουμε τη δεύτερη, τον εξηλεκτρισμό. Έγιναν αυτά που έγιναν. Η χώρα προχώρησε μπροστά. Πήγαμε στη διαδικασία μετά του διαδικτύου της πληροφορικής. Εδώ η χώρα τα τελευταία χρόνια έκανε κάποια άλματα. Προσπάθησε να πιάσει το νήμα και να βρει βηματισμό με τις χώρες οι οποίες προπορεύονται.
Και τώρα πλέον η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, της βιοτεχνολογίας, της αλλαγής του ενεργειακού πλαισίου, της αλλαγής στο πλαίσιο των μετακινήσεων και των μεταφορών, μας καθιστά απολύτως υπεύθυνους για την εξέλιξη της χώρας μας σε ένα μέλλον στο οποίο, όσο και αν εμείς αποφασίσουμε ότι δεν θα περπατάμε απλά, αλλά θα τρέχουμε, οι υπόλοιποι, αν αποφασίσουν να πετάνε, θα προχωρεύονται πολύ πιο μπροστά από εμάς. Δεν αρκεί πλέον να κάνουμε άλματα. Επαναλαμβάνω, μπαίνουμε στην πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Έχουμε τον αυτοματισμό και τις βοήθειες τεχνητής νοημοσύνης, όμως πλέον θα βρεθούμε σε ένα περιβάλλον συνεργασίας του ανθρώπου με τη μηχανή. Αυτό θα απαιτήσει ξανά ο άνθρωπος να κάτσει κάτω και να ενισχύσει τα προσόντα του, τα skills του, τις δεξιότητές του, για να μπορέσει να συνεργαστεί με τη μηχανή και εκεί πραγματικά να κάνει θαύματα εποφελία της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Και εγώ καλημέρα. Και θα τα ξαναπούμε πέρα, εννοώ, από το τακτικό ραντεβού των εκπομπών του Σαββάτου.